Γεια σας. Είναι Κυριακή 15 Μαΐου 2016. Η ώρα είναι 4:30 και είμαστε στον Κολονό, στο Athens Sports Hall. Εδώ είμαστε και ετοιμαζόμαστε για το Final Four της Development 2. Θα δούμε σήμερα, γιατί έχουμε μετά κι άλλο ένα match. Θα δούμε Dalai Lama εναντίον ανυπότακτων Γαλατών. Ο πρώτος ημιτελικός, μετά παίζουν οι Wargamers εναντίον των Diakem Globetrotters. Dalai Lama ήταν πρώτο όμιλο της Development 2 με 20 νίκες και 2 ήττες. Τα στοιχεία όλα τα έχω μαζί μου εδώ, γιατί είναι δίπλα μου ο Γιώργος ο Πρίτσος. Δεν ξέρω, είναι λίγο μακριά αν θα τον ακούτε. Καλησπέρα για μένα, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Και ανυπότακτοι Γαλάτες τερμάτισαν δεύτεροι στο δεύτερο όμιλο της Development 2 με 18 νίκες και 4 ήττες. Και επειδή έχουμε live στατιστικό, δεν έχω βιαστεί να σας πω τις πεντάδες, θα σας πω σιγά σιγά. 15. Όποια ομάδα κερδίσει πάει στον τελικό της κατηγορία. Πρώτη επίθεση είναι για τους Dalai Lama, που είναι οι γηπεδούχοι με τα μαύρα. Οι ανυπότακτοι Γαλάτες φιλοξενούμενοι με τα κίτρινα τα προσφοριζέ τους και τα μπλε. Λοιπόν, αυτός είναι και ο Δονατσόπουλος, αυτός με το 18 είναι ο Μάγος. Με το 11 είναι ο Τσιάρας, με το 47 είναι ο Τσίκος. Χάθηκε η μπαλά, την πήρε ο Τάσος Ανδρικόπουλος. Και με το 16 είναι ο Σάββας ο Λάζος. Και οι Γαλάτες τώρα με τον Τζανέτο τον Ανδρικόπουλο, με τον Τάσο τον αδερφό του που έχει την μπάλα. Και φάσκε, πάσα. Το 14 είναι ο Παπαγεωργίου, που βάζει το πρώτο καλάθι του ματς. Με το 8 είναι ο Δήμας. Και με το 7, αν δεν κάνω λάθος από εδώ, που βλέπω το 7 δεν είναι, είναι το 1 είναι, συγγνώμη, ο Μαντάς. Την πεντάδα των Γαλατών, ο Σάββας Λάζος αστοχίζει ένα τρίποντο. Ο Δανατσόπουλος είναι εκεί που αστόχισε στο follow, αλλά έχει γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω γιατί πήρε το rebound. Ο Τσιάρας είναι αυτός που αστοχεί, μπάλα πέρασε εκτός. Και αυτός είναι ο Μαντάς, από τους καλύτερους παίκτες, τους πιο σταθερούς παίκτες των Γαλατών στο πρωτάθλημα. Σουτάρει και για τρεις, είναι άστοχος, είχε πάρει μέρος και στο διαγωνισμό τριπόντων. Ο Δίας. Ο Μάγος είναι αυτός που σουτάρει, ο αρχηγός τον Dalai Lama. Θα αστοχίσει. Και αυτός είναι ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Θα μπει στη ρακέτα, αλλά θα τον σταματήσει με φάουλ ο Τσίκος. Και ο Τζανέτος ο Ανδρικόπουλος στα ριβολές. Τζανέτ γράφει πανέλα. Δεν θα μπει η πρώτη βολή. Ούτε η δεύτερη πήγε τελικά, πήρε ο Δανατσόπουλος στο rebound. Σιάρας. Ο Μάγος με το Σάββα Λάζο. Κι άλλο σουτ για τρεις, ούτε αυτό θα μπει. Ο Δανατσόπουλος παίρνει ακόμα ένα rebound. Ο Σιάρας δοκιμάζει ακόμα ένα τρίποντο. Αναπήδησε η μπάλα και κατέληξε στο καλάθι. Έχουμε και κόσμο αρκετό. Κοιτάξτε εκεί πάνω στην εξέδρα. Εδώ στο κλειστό του Κολονού. Κρατήσαν οι Γαλάτες την μπάλα, ο Μαντάς δεν μπόρεσε να στάρει καλά. Η μπάλα πάει στο Τσιάρα ξανά. Ο οποίος μπαίνει μόνο στη ρακέτα, ο Τζανέτος του κλέβει την μπάλα. Και ηρεμεί την επίθεση των Γαλατών. Η διείσδυση, ο Δήμας πήγε να στάρει, τον σταμάτησε ο Δανατσόπουλος, ο Τάσος Ανδρικόπουλος. Αστοχή. 3-2 είναι το σκορ. Οι Dalai Lama πήρανε προβάσμα με το τρίπεδο του Τσιάρα προηγουμένως. Ο Μάγος με τον Τσίκο. Ο Τσιάρας με τον Μάγο ξανά. Σουτ για 2 μέσα. 5-2 για τους Dalai Lama. Κλέψανε τώρα οι μαύροι με τον Σάββα Λάζο. Ο Τσιάρας κάνει 2 τρίπλες. Πάρει φορά, δεν θα σταματήσει, θα κάνει και το σουτ, δεν μπαίνει το καλάθι. Τσίκος επιθετικό rebound. Ο
Τσιγκάρας ξανά στο Τζίκο. Ο μάγος με το Σάβαλαζο. Και στη ρακέτα ο Θανατσόπλος με δύο εκεί κολλημένος πάνω του, μέσα το καλάθι. Αντώνης Θανατσόπουλος, 7-2 το σκόρ για το Λάι Κλάμα. Ο Μαντάς κάνει ένα σουτ. Και στο βάθος βλέπετε και το κομισάριο του διοργάνωσης, παίρνει το βιντεάκι του εκεί με το κινητό. Τρίποντο του Σάβα Λάζου, 1-3 και το σκορ 10-2 για τους Δαλάι Κλάμα. Αυτό είναι ο Δήμας, έγινε φάουλ στον Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Αλλαγή. Θα βγει ο Τσίκος γιατί έκανε δύο φάουλ και θα μπει με το 79 ο Γκανασούλης. Ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος με το Μαντά. Τζανέτος Ανδρικόπουλος και άλλο φάουλ έχουμε. Μπάλα παναφέρει τα του πλάι και πηγαίνει στο Μαντά. Στους 3 από τα 7,5 μέτρα δεν μπαίνει. Σκιάρας. Ψάχνει τώρα πάση και γυρίζει στο Μάγο. Σάβας Λάζος και άλλο σουτ για 3. Δεν μπαίνει. Ο Τζανέτος στο rebound και ο Δήμας κατεβάζει μπάλα. Μαντάς θα πάρει την μπάλα. Το lay-up δεν μπορεί να βρει στόχο. Ήταν πολύ καλή άμυνα εκεί από τους γηπεδούχους. Και ανέβει ο Τσιάρας γρήγορα. Γκανασούλης στο Μάγο. Και τώρα ο Γκανασούλης στο σουτ. Και η μπάλα στα χέρια του Αντώνη Θανατσόπουλου. Σάβας Λάζος ακόμα ένα σουτ για 3. Όχι. Ο Μαντάς μαζί. Όχι, δεν είναι ο Μαντάς. Αυτός με το 14 πήρε το rebound, είναι ο Παπαγεωργίου. Βήμα. Προς τα μέσα έκουσε την μπάλα εκεί ο Μάγος. Βγαίνει ο Μάγος και μπαίνει με το 23 ο Θεοδωρακόπουλος για τους Δαλάι Κλάμα. Μαντάς θα σουτάρει. Τρίποντο μέσα. Και ένα τρίποντο για τους ανυπόταχτους. 15 μειώνει ο Μαντάς με το πρώτο του τρίποντο. Σάβας Λάζος, το Θεοδωρακόπουλος του Τζαναδίνη. Φάουλ. Αναφορά, μπάλα στον Τζιάρα. Σάβας Λάζος στο Θανατσόπουλο. Πιέζει ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Πάει και ο Παπαγεωργίου εκεί να βοηθήσει στην άμυνα. Και όντως βοήθησε, το καλάθι δεν μπήκε. Ο Τζανέτος πήρε φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τους Δαλάι Κλάμα. 4 λεπτά πριν λήξει η πρώτη περίοδος. Τρίποντο του Μαντά κι άλλο μέσα. Δεύτερο συνεχόμενο. Μειώνουν στο καλάθι οι Γαλάτες. 18. Θεοδωρακόπουλος στο Τζιάρα και απαντάει στο τρίποντο. 13-8 από τον Τζιάρα. Ο Δήμας. Το Μαντάει βάλα τώρα. Τον Τζιάρα μπροστά του. Κάτω στον Ανδρικόπουλος περιμένει. Ο Μαντάς θα στάρει. Δεν βρίσκει στόχο. Αλλαγές. Μέσα. Ποιος είναι το 7. Δεν τον έχω εδώ. Ο Χαρίτος είναι. Γιατί δεν τον έχω.
Είναι ο Χαρίτος με το 7 που μπήκε στο παρκέ για τους Dalai Lama. Ο Τσιάρας θα στοχίσει στο τρίποντο. Μπήκε και με το 16 για τους Γαλάτες ο Πεταβάς. Μεταφορά μπάλας και έχουμε και time out. Μεταφορά μπάλας από το Δήμα. Time out. 2.59 ακόμα για να λήξει η πρώτη περίοδος. 13-8 μπροστά η Dalai Lama. Μπαλά. Εκεί είναι η μπαλά. Δεν έκανε άλλη αλλαγή η Dalai Lama. Ο Χαρίτος ήταν η τελευταία. Και απ' την άλλη ο Πεταβάς που είπαμε. Μπήκε στη θέση. Κανού Παπαγεωργίου. Κοίτα Λάι Κλάμα έχουν την επίθεση. Το Τσιάρα σας φτάρει ξανά, δεν βρίσκει στοχό. Ο Μαντά στο rebound, φάουλ από τον Κανασούλη. Είναι το πέμπτο ομαδικό. Και είναι βολές για τον Μαντά. Θα βγει ο Κανασούλης για να μπει ο Δημητρακάκης. Κοίτα Λάι Κλάμα. Ο Μαντάς θα στάρει βόλες. Άστοχη η πρώτη. Η δεύτερη μέσα. 13-9. Τσιάρας. Προσποίηση του Θεοδωρακόπουλου ξανά στον Τσιάρα. Ο Χαρίτος, αυτός που σουτάρει, είναι αυτός που μπήκε τώρα με το πόδι Μητρακάκης. Ο Τάσος Ανδρικόπουλος πήρε rebound. Ο Πεταβάς είναι αυτός που ανεβαίνει. Τάσος Ανδρικόπουλος στον Τζανέτο. Αποφασίζει να μπει προς τα μέσα. Μέσα και το lay-up. Ωραία κίνηση. Τον Τζανέτο Ανδρικόπουλο, 13-11. Αρχηγός των Γαλατών ποιος είναι ο Τζανέτος? Ο Τάσος είναι αρχηγός. Έχει τύχει να μην έχω δει πολλές φορές ούτε τους Dalai Lama ούτε τους ανεπότερους Γαλατές στην κανονική σεζόν του πρωταθλήματος. Ο Δανατσόπουλος θα στόξει σε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ. Ο Χαρίτος έχει κρατήσει την μπάλα, θα την κλέψει ο Δήμας. Περιμένει τώρα κίνηση, Μαντάς. Είναι στη ρακέτα, τον μπλοκάρει ο Δανατσόπουλος, η μπάλα βγήκε. Και έχουμε αλλαγή για τους Γαλάτες. Βγήκε ο Τάσος Ανδρικόπουλος και μπήκε με το 99 ο Κλόουν, έτσι γράφει πανέλα. Ο Κυριάκου, η Κυριακού. Πεταβάς, αστόχησε. Κυριάκου ή Κυριακού θα μάθουμε σε λίγο που τονίζεται. Το χαρτί μου τον έχω Κυριάκου. Πεταβάς το χάσε και από κοντά. Καλαβγαίνει, είναι ξανά για τους Γαλάτες. Εμένα του γράφει κλόουν πάντως. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ψευδόνυμο να σου πω την αλήθεια. 1-10. Κυριάκος τον έχει. Θα ρωτήσουμε πως είναι. Εδώ στο χαρτί λέει Κυριάκου Φώτης. Έτσι είναι δηλωμένος. Έτσι είναι γραμμένος μάλλον στο site μας. Θα το λέμε κλόουν δηλαδή καλύτερα. Λάθος του από τον Πεταβά. Ο Θεοδωρακόπουλος θα κάνει πάσα ο Τσιάρας. Φάουλ μόνο. Βολές από τον Τσιάρα, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Τι? Ναι, για τους Dalai Lama. Δεν μπήκε η πρώτη. Δεν μπήκε ούτε η δεύτερη. Κύριο Χλόμ, δεν πάμε. Και ο Δήμας κατεβάζει. Το Κυριάκο ή Κυριάκος τέλος πάντων. Μαντάς τρίποντο. Αστοχή, Τζανέτο στο rebound. Δεν παίρνει φάουλ. Θα το πάρει ο Δήμας στη συνέχεια. Βγαίνει ο Θεοδωρακόπουλος και ξαναμπαίνει ο Μάγος.
για τους γηπεδούχους. 43 δευτερόλεπτα έχουν μείνει στην πρώτη περίοδο. Δεν πήγε η πρώτη. Δεν πήγε. Βανατσόπουλος στο rebound και Τσιάρας κατεβάζει. Υπάρχει φάουλ. Μπαίνει με το 14 ξανά ο Παπαγεωργίου στο μάτι για τους Γαλάτες. Τι έγινε? Και θα βγει ο Δήμας. Βανατσόπουλος. Πάλι ανάμεσα σε δύο, τώρα θα το βάλει το καλάθι, έχει πάρει και φάουλ. Πέντε-έντεκα το σκορ, 33 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στην Κοζάνη είναι ο Βανατσόπουλος, αν δεν ξέρεις. Κοζάνη, μέσα ή έξω? Από ένα χωριό νομίζω της Κοζάνη. Ο Τζανέτος όταν τρικόπλος παίρνει το rebound. Ανεβαίνει, θα πάρει και το φάουλ και έχει βολές. Έρχονται σιγά σιγά και οι παίκτες παίζουν το δεύτερο ημιτελικό. Μέσα η πρώτη. 15-12, 26 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Δεν μπήκε η δεύτερη. Στο Τζιάρα, 13 δευτερόλεπτα, 11, ο Τζιάρας, 7, 5 δευτερόλεπτα, ο Μάγος θα σουτάρει, δεν του κάνει το χατήρι, ο Βανατσόπουλος παίρνει rebound, αλλά δεν προλαβαίνει να σουτάρει. 15-12 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, η Δαλάη Κλάμα έχουν ένα μικρό προβάδισμα, τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη περίοδο. Ο Μαντάς, ο Πετχαβάς, ο Τζανέτος, ο Τάσος, ο Ανδρικόπουλος και ο Κυριάκος. Κυριάκος λέγεται τελικά αυτός με το 99 που σούταρε. Αστόχησε. Και όχι Κυριάκο όπως έχουμε γραμμένο εδώ. Ο Τσιάρας απ' την άλλη. Μπήκε και ο άλλος ο Λάζος, ο Δημήτρης. Ο Σάβας, ο Μάγος και ο Δανατσόπουλος. Καλάθι από τον αρχηγό. 17-12 το αφιερώνει και κάπου εκεί στα ψηλά. Στο Μαντά, σουτάρει αμέσως, δεν θα μπει. Σάβας και Τσιάρας. Φάουλ. Με φάουλ επαναφορά από το πλάι. Μαγός με τον Τσιάρα. Ξανά στο Μαγό. Βήματα. Στο συν 5 Δαλάη Κλάμα. Το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, αυτός είναι ο Πετχαβάς. Πετχαβάς με B. Πανέλα του γράφει Πετ. Εδώ τον έχουμε Πετχαβά. Επιθετικό φάουλ είναι ο ρεφερή. Από τον Κυριάκο αν κατάλαβα καλά. Εντάξει, η φανέλα γράφει Μπέτ, μπορεί να είναι το ψευδόνιμο αυτό. Μάγος θα σουτάρει, θα το βάλει. 19-12 είναι ζεστός ο αρχηγός. Έχει κάνει καλό μάτς μέχρι στιγμής. Καβάς στο Κυριάκο. Ο Τάσος δεν μπόρεσε, ο Πεκαβάς θα στάρει άστοχα. Σιάρας παίρνει rebound. Πάσα δεν πέρασε, Πεκαβάς κλέβει. Πάω
φάουλ δίνει ο ρέφερ από τον Ατσόπουλο. Αλλαγή για τους Γαλάτες. Βγαίνει ο Κυριάκος. Ξαναμπαίνει ο Παπαγεωργίου. Και απ' την άλλη θα μπει ο Τσίκος θες του Σιάρα. Ο Μαντάς θα στάρει για 3 από την κορυφή. Δεν μπαίνει ο Τσίκος στο Δημήτρη Λάζο. Παίζουν οι Γαλάτες. Η μπαλά στο Τσίκο. Ο Σάβας αστόχησε, ο Τζανέτος θα δικόπλω στο rebound, πέσε πάνω στο Μάγο, δεν υπάρχει κανένα φάουλ εκεί. Ο Τσίκος στο Μάγο ξανά, ο Δανατσόπουλος. Η διείσδυση του Τσίκου είναι μόνος του. Σκοράρει εύκολα. 21-12. Το layup του δεν θα μπει, το follow από τον Τάσο επίσης άστοχο. Ο Βανατσόπλος να αφήνει στο Μάγο και τώρα ο Δημήτρης Λάζος. Στη γωνία ο Σάβας, προσποίηση, σούτ για 2 μέσα. 23-12, time out από τους Γαλάτες, 7 και 10 πριν λήξει το ημίχρονο. Έχουμε Πετχαβάς, Μαντάς, Τάσος Ανδρικόπουλος, Τζανέτος και το 14 ο Παπαγεωργίου. Καλά η κλάμα, η ίδια πεντάδα που τελείωσε πριν το time out. Τι έγινε? Κρύφτηκε η μπάλα. Ο Μαντάς θα επαναφέρει παραπάνω στον Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Μαντάς να μπει προς τα μέσα, έχει μπει στη ρακέτα, περνάει από 2, αστοχή. Τσίκος θα μαζέψει. Βίζει στο Δημήτρη Λάζο. Νανατσόπουλος στο Τσίκο. Μάγος τρίποντο. Όχι. Το 23-12 παραμένει, ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος κάνει τρίπλες. Θα σουτάρει τρίποντο, ούτε αυτό βρίσκει στόχο. Ο Δανατσόπουλος στο Δημήτρη Λάζο. Πάει μόνος του τελικά να τελειώσει τη φάση. Καλή άμυνα από τον Τζανέτο, η μπάλα στα χέρια του Παπαγεωργίου. Και τώρα ο Μαντάς. Κι άλλο σου για 3. Δεν του έχουν βγει μέχρι στιγμής, μόνο ένα έχει βάλει στα πόσα Γιώργο. 2 στα 11 έχουν ανοιχτό ταχτή. Βγαίνει ο Τάσος. Όχι, δεν βγαίνει, εγώ μπερδεύτηκα. Άρα γίνεται μια αλλαγή για του Δαλάη Κλάμα. Μπήκε ο Γκανασούλης. Στη θέση του Μάγου. Πάσα στο Δανατσόπουλο ήταν δυνατή. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει ψηλός. Πέρασε εκτός, παίξαμε 4 λεπτά στη δεύτερη περίοδο, σκορ είναι 23-12. Τζανέτος Ανδρικόπουλος, ωραία προσπάθεια αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό. Δημήτρης Λάζος. Δανατσόπουλος θα το βάλει. Αυτό το σύστημα τους έχει βγει πάντως με τον Δανατσόπουλο μέχρι στιγμής. Ο Δίας κάνει μια τρίπλα, περνάει στη ρακέτα, κάνει φάουλ, ο Δανατσόπουλος λέει ο ρεφερί. Βολές για το Μαντά. Υποθέτω θα βγάλει το Δανατσόπουλο τώρα ο coach. Δεύτερο φάουλ ή τρίτο. Θα βγει ο Δανατσόπουλος και θα μπει ο Θεοδωρακόπουλος. Η πρώτη βολή του Μαντά. 25-13. 25-14. Δημήτρης Λάζος. Θεοδωρακόπουλος στο Σάβα.
πάσα, ο Τσίκος θα σουτάρει μέσα. 27-14. Δαλάι Κλάμα είναι καλύτερη στο δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι στιγμή. Δεν περνάει πάσα στον Τάσο Ανδρικόπουλο, αυτός που σουτάρει και αστοχή είναι ο Παπαγεωργίου. Ο Σάββας Λάζος πήρε το ριμπάντι στο Δημήτρη. 4-47 για να λήξει το ημίχρονο. Σάββας Λάζος μέσα. Καλό ματιά από το Σάββα Λάζο. 29-14. Πιέζουνε και ψηλά εδώ το κλάμα. Πόσα? 10 στα 20 δίποτα λέει για τους Δαλάι Κλάμα. Ο Γιώργος, ο Τζανέτος αστόχησε από κοντά. Στο τελείωμα το χαλάνε οι Γαλάτες, ενώ φτάνουν έτσι σε σχετικά, σε shooting, σχετικά καλές προϋποθέσεις. Σαβασλάζω στο Δημήτρη το τρίποντο, δεν θα μπει. Τσίκος rebound. Φάουλ. Δεν πήγε το καλά, δεν έχει πολλές ο Τσίκος. Μπαίνει ο Τσιάρας για τους Δαλάι Κλάμα. Στες πιανού. Ο Σάβα Λάζου. Και απ' την άλλη με το 7 ο Τερζής μπήκε για πρώτη φορά στο μάτς. 30-14. Ζανέτος Ανδρικόπουλος. Μαντά. Κάνει τρίπλες, θα σουτάρει από πιο μακριά τώρα. Κάνει έρμπολ. Καλή αλλαγή. Θα βγει ο Μαντάς για να ξαναμπεί ο Πετκαβάς για τους Γαλάτες. Θεοδωρακόπουλος στο Τζίκο, Δημήτρης Λάζος από την κορυφή το τρίποντο, θα το βάλει τώρα. 33-14. 3-23 για να λήξει το ημίχρονο. Μεγαλώνει σιγά σιγά η διαφορά για το Δαλάι Κλάμα. Τερζής. Δήμας. Δήμας ξανά στο μάτι. Ο Τερζής πάει να περάσει, δεν μπορεί να σουτάρει καλά. Μπάλα βγει για τον Τζανέτο. Δημήτρης Λάζος. Τσιάρας. Το Θεοδωρακόπουλο ξανά ο Τσιάρας. Θεοδωρακόπουλο στη ρακέτα. Ο Γκανασούλης τη γύρισε, τώρα πάει στο Τζίκο. Γκανασούλης μέσα κι αυτό. 35-14. 2-36 για να λήξει το ημίχρονο. Πετκαβάς. Πάσες, Τζανέτος Ανδρικόπουλος για 3. Ούτε αυτό. Τσιάρας έχει πάρει την μπάλα και ανεβαίνει. Ο Τερζής του κάνει ένα φάουλ. Χαρίτος στο μάτς. Στη θέση του Θεοδωρακόπουλου. 2-19 ακόμα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Αλλά η Κλάμα στο σύν 21. Αλλάζουνε πάσες. Ο Χαρίτος ξανά στο Δημήτρη Λάζο. Ακόμα ένα σουτ για 3. Είναι άστοχο τώρα. Ο Χαβάς δίνει στον Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Ο Δήμας δεν μπαίνει. Τζανέτος Ανδρικόπουλος επιθετικό rebound. Και ξεκολλάνε από το 14 οι ανεπόταχτοι Γαλάτες. 35-16. 1-40 πριν λήξει το ημίχρονο. Σουτ για 3. Αναπηδάει. Δεν πήγε τελικά από τον Κανασούλη. Γκολ φάουλ. Ο Τσίκος στη συνέχεια.
Θα περίμενε κανείς ότι μέσα στη ρακέτα με τους δύο Ανδρικόπουλους εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά έχουν πάει πολύ καλά οι όλα οι κλάμα. Έχουν σπάσει, παίζουν άμυνα ζώνη, το καθήκη μόνο σπάσει τα κάτω. Ίσως πρέπει να κάνουν κάποια αλλαγή στην άμυνα του. Επιθετικό rebound από το Χαρίτο. 1 και 25 ακόμα στο ημίχρονο. Τσίκος Τσιάρας μόνος του στο τρίποντο. Δεν μπαίνει. Μπάλα βγήκε από τον Τσίκο. Ένα και 13 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Η ρακέτα Τζανέτ Ανδρικόπουλος. Ωραία η τρίπλα και το καλάθι από τον Τζανέτο κάνει το σκορ 37-18. Τελευταίο λεπτό δεύτερης περίοδου. Δημήτρης Λάζος, Χαρίτος για 3. Αστοχός κι άλλο επιθετικό rebound από τον Τζίκο. Φάουλ έχει δώσει ο ρεφερή του Παπαγεωργίου. Βολές για τον Τζίκο. Ο Μαντάς θέση του Παπαγεωργίου για τους Γαλάτες. 12 rebound. Αν μου έλεγε ποιο θα έχει 12 επιθετικά rebound, θα σου έλεγα αυτή ήταν η Γαλάτα. Απλά ξέρει, δεύτερη δεν μπήκε. Το σκόρ είναι 38-18. Έχουμε 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Να λήξει το ημίχρονο. Ο Δήμας με τον Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Προσποίηση, Μαντά στη ρακέτα, φάουλ. Βγαίνει ο Τζίκος και μπαίνει ξανά ο Δημητρακάκης για τον Ζαλάι Κλάμα. Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Βρήκε η μπάλα από πάνω του, εκεί στη σκάλα, έδωσε επανάληψη ο ρεφερί. Δήμας. Ο Πεσκαβάς κάνει μια επίθεση. Φάουλ του Δημητρακάκη. Βολές. Πεσκαβάς. Σουτάρι, έχουν μείνει 17 δευτερόλεπτα ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Και η δεύτερη, 38-18 παραμένει για τους Γαλάτες η μπάλα. Ψάχνει πάσα ο Τζανέτος, δεν μπόρεσε να τη βρει. Έκλεψε ο Χαρίτος βήματα. Ο Χαρίτος έπεσε πάνω στον Τερζή εκεί χωρίς να υπάρχει φάουλ. Ξανά για τους Γαλάτες, 13 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεσή τους. Ο Τζανέτος, φάουλ ξανά. Βολές για τον Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Ήταν έστοχη, 38-19. Δεύτερη όχι. Κανασούλης rebound. Ο Τσιάρας πετάει στο Χαρίτο, 4 δευτερόλεπτα. Σκοράρει ο Χαρίτος. Δεν κάνουν πάσα οι Γαλάτες, τελειώνει το ημίχρονο. 40-19 από τη γρήγορη αντεπίθεση του Δαλάη Κλάμα. Είναι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, είναι καλύτερα. Να πούμε και μερικά στατιστικά. Το Βαλάι Κλάμ 13 στα 23 τρίποτα, 4 στα 17 τρίποτα, 2 στα 18 τρίποτα, 2 στα 14 τρίποτα, 20 rebound, 6 assists,
3 κλεψίματα, 4 λάθη. Αυτά από μένα. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. 40-19 μπροστά η Δαλάη Κλάμα. Ξεκινήσαμε αμέσως. Είναι ο Τσίκος, ο Μάγος, ο Τσιάρας, ο Σάβας Λάζος και ο Δανατσόπουλος. Μάγος τρίποντο, άστοχο. Δανατσόπουλος από κοντά μέσα. Αυτός είναι ο Δήμας, μαζί με Τζανέτο, Ανδρικόπουλο, Τάσο, Ανδρικόπουλο, Παπαγεωργίου και Μαντάπ. Ο Τζανέτο στα στοχή, παίρνει ο Τσίκος στο rebound. Και ο Τσιάρας δίνει στο Μάγο. Κανά στο Τσιάρα. Και πάλι ο Μάγος. Ο Τσίκος τώρα. Πιέζει ο Μαντάς, θα κλέψει. Κάνει μια διήθηση ανάμεσα σε δύο τώρα. Δεν μπαίνει το καλάθι, αλλά ξαναπαίρνει ο Μαντάς με τη δεύτερη φάουλ. Έχει μία διόγνωση. Παίζει Arsenal να βγει τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω εγώ, πέμπτη κατά είναι. Λέμε εμείς για την τηλεόραση που είναι ανοιχτή δίπλα μας. Ο Μαντάς έχει χάσει τις βολές, αλλά εκεί παλεύει ο Παπαγεωργίου να πάρει το rebound. Έχει δώσει τζάμπολ ο ρέφερι. Βήματα έδωσε. Βήματα έδωσε ο ρέφερι. Είχε κατοχή δηλαδή ο Παπαγεωργίου, απλά περπάτησε. Σάβας Λάζος. Τσίκος. Τσιάρας. Προσποιείται ξανά στο Τσίκο η μπάλα. Το καλάθι είναι άστοχο. Είναι όμως εκεί ο Μάγος. Το follow δεν μπήκε τελικά. Ο Θανατσόπουλος άστοχος. Έχασε συνέχεια. Και το rebound και έκανε foul στο Μαντά. Η τηλεόραση που λέμε είναι αυτή εκεί πάνω. Βέβαια πάω δίπλα στον κόσμο. Γι' αυτό λέγαμε πριν. Τρίτο φάουλ του Ανατσόπουλου από ό,τι κατάλαβα. 1,5 λεπτό παίξαμε στην τρίτη περίοδο. Ναι, ο Μαντάς έκανε κάτι σαν πάσα. Δεν βγήκε, αλλά γυρίζει μπάλα στα χέρια του. Ο Δήμας, ο Τάσος Ανδρικόπουλος το χάσε δύο φορές. Δεν τους βγαίνουν σήμερα ούτε τα εύκολα ούτε τα δύσκολα σου. Τους γαλάτες. Μάγος από κοντά, μέσα, αυτό που δεν βγαίνει. Στους Γαλάτες βγαίνει στους Δαλάη Κλάμα και κάνουν το 44-19. Ο Μαντάς θα τριστάρει για τρεις, θα το βάλει μια ανάσα για τους Γαλάτες. Τρία στα πόσα, 11. Τρία στα 11. Στα 15 που έχουν βαρέσει. Και στα 11 έχει ο Μαντάς. Δεν είναι και πολύ καλό το ποσοστό, αλλά κάτι προσπαθεί να κάνει ο Μάγος. Στο εκεί ο Τσίκος παίρνει rebound και foul στη συνέχεια. Μπαίνει ο Κυριάκος στη θέση του Τάσου Ανδρικόπουλου και ο Πετκαβάς στη θέση του Παπαγεωργίου για τους Γαλάτες. Άστοχη πρώτη βολή του Τσίκου. Και η δεύτερη. Το rebound του Μαντά. Να τες οι κόρνες. Πετκαβά στον Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Δεν μπαίνει το hook εκεί να προσπάθησε να κάνει. Βήματα έχει δώσει ο ρέφερι. Κάμπι σκορ, 44-22. Σάβας Λάζος. Σουτ για 3 από μακριά από τα 8 και ο Τσιάρας επιθετικό rebound, άστοχο το σουτ, ξαναπέρνει την μπάλα, την κλέβει ο Τζανέτος. Υπάρχει φάουλ.
Καλαγή. Time out. 6:50 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. 44-22 για το Τζαλάι Κλάμα. Ο Δήμας, ο Πετχαβάς, ο Μαντάς, ο Κυριάκος και ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος για τους ανυπόταχτους. Για την άλλη ο Σάβας Λάζος, ο Μάγος, ο Τσιάρας, ο Δανατσόπουλος και ο Τσίκος. Πετχαβάς, Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Ξανά στο Πετχαβά, είναι δυνατή, δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Ο Τσιάρας με το Σάβα Λάζο πατάει γραμμή. Μπάλα για τους Γαλάτες. Έχουν σφυρίξει τρεις φορές, περιμένουν την μπάλα να γυρίσει. Ίσως δεν το έχει καταλάβει ο Πετχαβάς. Ο Τζανέτς Ανδρικόπουλος. Μεταφορά έδωσε ο ρεφερί. Τρία συνεχόμενα λάθη. Δύο για τους Γαλάτες και ένα για τους Αλάι Κλάμα. Σαββάς Λάζος στον Τζιάρα. Ο Μάγος στη ρακέτα στον Ανατσόπουλο. Γυρίζει ο Τζιάρα στο Σαββάς Λάζος για δύο από τη γωνία. Άστοχος Τζανέτος rebound. Δήμας. Τρίπλα η πάσα στο Πετχαβά. Πάει να κάνει ένα hook, τον σταματάει ο Σάββας Λάζος. Μάγος 5:52 για να ρίξει τρίτη περίοδο. Σάββας Λάζος. Σιάρας για δύο. Μέσα. Αφιερώνει πάνω. Με ξέδρα. 46-22. Μαντάς μέσα. Η απάντηση. 46-24. Τσιάρας ξανά. Σάββας Λάζος. Για τρεις τώρα το σουτ. Θα το βάλει. 49-24. Πόσα τρίποντα έχει ο Σάββας όταν μπορέσει. Άκαστε για ακόμα το... Για συνδέσου. 2 έχει μόνο. Νομίζω ότι έχει παραπάνω. Μπαίνει με το 23 ο Θεοδωρακόπουλος στη θέση του Μάγου για τον Τζαλάι Κλάμα. Και απ' την άλλη μπήκε ο Τάσος στη θέση του Τζανέτου. Μαντάς για 3. Τσιάρα στο rebound, 5 λεπτά για να λήξει η τρίτη περίοδος. 49-24 για τους Κυπεδούχους. Στη γωνία το σούτο ο Δερακόπλος νομίζω είναι. Στο χώρο, ο Δήμας. Το Κυριάκο, αλλοιώνει ο Τσίκος, η μπάλα στο Δανατσόπουλο. Αυτή είναι η αλλίωση του σου, την έκαμπα. Ρωτάω εδώ τον Γιώργο πώς το γράφουν στα στατιστικά, για παράδειγμα αυτό το... Την αλλίωση του σουτ. Φάουλ. Και time out. 4:23 πριν λήξει η τρίτη περίοδος. 49-24 μπροστά η Δαλάη Κλάμα. Έχουμε από εκείνη μπαλά. Έχασε την μπάλα ο Κανασούλης, μπήκε στο μάτς και την πήρε ο Δήμας. Πάσα στο Μαντά, θα βάλει ένα lay-up. Ξαναμπήκε και ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος. 49-26. Προσπαθούν εκεί από τον πάγκο των ανυπόταχτων να τους ανεβάσουν λίγο. Σάββας Λάζος. Δανατσόπουλος. Πιέζει και κλέβει ο Δήμας, κάνει και μια τρίπλα φάουλ. Πέμπτο. Έχει βολές ο Δήμας.
Και μπαίνει ο Χαρίτος θέση του Σαβαλάζου για το Αλάι Κλάμα. Δεν μπήκε πρώτη. Δεύτερη μπήκε 49-27. 3-43 για να λήξει η τρίτη περίοδος. Σιάρας. Με το Χαρίτο. Γανασούλης. Χαρίτος ξανά. Αστόχησε στο τρίποντο ο Μαντά στο Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Ωραία, περνάει. Έχει δώσει φάουλ ο ρέφερης ο Τζιάρα. Αυτό που μου λες για να μην μετρήσει 3. Κατάω πως είναι έξω. Έχουμε φάει για την μια σημασία. Αν είσαι ακριβητό, μου εξηγεί τους κανονισμούς εδώ ο Γιώργος για να είμαι σαφής. Δεν το ξέρουμε και διαμαρτύρονται συνήθεια γιατί είναι δεύτερο. 49-28 το rebound του Γανασούλη της Τσιάρας. 3-18 ακόμα στην περίοδο. Τσιάρας με Γανασούλη ξανά. Μάσα στη ρακέτα, δεν μπορείς ο Δανατσόπουλος, γυρίζει ο Τσιάρας. Φάουλ του Μαντά. Χαρίτος. Πάσα ξανά στο Δανατσόπουλο, Τάσα Νικόπουλος κόβει. Ο Γανασούλης με το Χαρίτο, το τρίποντο, δεν μπαίνει. Δήμας. Μαντάς. Πάσα στον Τάσο Ανδρικόπουλο. Έχουνε χάσει εύκολα τους οι Γαλάτες σήμερα, δεν είναι στη μέρα τους. Ο Τσιάρας περνάει από όλους, μπαίνει και το καλάθι, έχει πάρει και το φάουλ. 51-28 βγαίνει ο Θεοδωρακόπουλος και ο Δημήτρης Λάζος και έχει και βολή ο Τσιαράς. Μέσα 52-28. Έχουμε πάρει αρκετά μεγάλη διαφορά για να καλυφθεί με το τρόπο τέλος πάντων που προσπαθούν να βρουν λύσεις οι Γαλάτες. Αστοχή ξανά ο Μαντάς από κοντά. Δεύτερη προσπάθεια θα μπει. 92-30, 2-18 για να λήξει η τρίτη περίοδος. Δεν έχουν μπει στο μάτς ακόμα οι Γαλάτες. Σιγά σιγά διαφορά μεγαλώνει. Μόνο στην πρώτη περίοδο ήταν έτσι κοντά στο σκορ. Τσιάρας. Γωνία στο Δημήτρη Λάζο. Άστοχο το σουτ μόνος του ο Δανατσόπουλος στο rebound. Δεν τον μάρκαρε κανείς. Ο Χαρίτος παίρνει την ανάσα του και βάζει το τρίποντο. Το πανηγυρίζει 55-30. Το πρώτο το τρίποντο πρέπει να είναι αυτό. 1-33 για να ρίξει την περίοδο. Καβάς, Μαντάς. Από τα 8 μέτρα αστοχή. Ο Τζανέτος είναι εκεί. Τι γίνεται σήμερα, τι έχουν χάσει οι Γαλάτες. Goal foul στη συνέχεια. Και βολή για τον Τζανέτο. Μπήκε νωρίτερα ο Τάσος. Ένα και 20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Μάγος μπαίνει στο παρκέ.
και ο Δημητρακάκης. Το 8. Παλεύει εκεί ο Πετραβάς και από την πίεση αναγκάζει τον Δημήτρη Λάζο να κάνει ένα λάθος. Κάνει μπρος πίσω. Μία είναι. Εντάξει, οκ. Καλέψαν μέσα, μπήκε ο Μάγος. Στη θέση του Τσιάρα. Ο Τζανέτος βρέθηκε στο παρκέ, υπάρχει φάουλ. Τσόπουλο, τέταρτο. Αλλαγή. Σάββας Λάζος, θέση του Ανατσόπουλου. Και βολές για τον Τζανέτο Ανδρικόπουλο. Και στις τρεις περιόδους έχουν συμπληρώσει τα πέντε φάουλ του Σιραλάι Κλάμα. Δεύτερη προσπάθεια. Μία βολή μέσα, μία έξω, Χαρίτος στο rebound. Κύριε επιθετικό rebound από το δικό του. Δημήτρης Λάζος, του κάνουνε φάουλ, είναι το πέμπτο και για τους Γαλάτες. Μέσα η πρώτη, ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Και η δεύτερη. 97-33. Ο Δήμας με το Μαντά. Πετκαβάς τρίποντο. Δεν μπαίνει, Ζανέτος Ανδρικόπουλος. Κάνει φάουλ ο Δημητρακάκης. Ο Τζανέτος πάει για βολές. Πέμπτο του Δημητρακάκη. Μπήκε ο Μάγος ξανά στο μάτς. Όχι, ο Μάγος ήταν μέσα. Και ο Γκανασούλης, ναι, συγγνώμη. Ο Τζανέτος θα βάλει πρώτη, 57-34. Τίποτα, ούτε βολές βάζουν, ούτε τα εύκολα σου τους, δεν είναι στα καλά τους. Μπήκε τώρα και η δεύτερη, 57-35. 47 δευτερόλεπτα και να λήξει η τρίτη περίοδος. Ο διετής δίνει φάουλ στο βήμα. Έχουμε βολές και για τον Δημήτρη Λάζο ξανά. Πέντε μπήκε η πρώτη. Δεν μπαίνει η δεύτερη. Κυριάκος πάρει rebound. Ζανέτος Ανδρικόπουλος. Κλέβει ο Γκανασούλης. Μάγος ο Γκανασούλης ξανά. Σάββας Λάζος το Χαρίτο ξανά πίσω. Δημήτρης Λάζος. Τρίποντο από την κορυφή. Αστοχό. Πετραβάς τον Κυριάκο που θέλει κάτι να πει στο διαιτητή. Μπάλα είναι ξανά για τους Αλάι Κλάμα. Σάββας Λάζος θα σπάρει άστοχα. Ο Τζανέτος παίρνει ένα rebound. 58-35, 13 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πετραβάς, κολεά, πάστοχο. Ο Μαντάς είναι εκεί. Φάουλ και καλάφι. 58-37. Yeah.
5 δευτερόλεπτα ακόμα αυτή την περίοδο. 22 πόντου ο Μαντάς προσπαθεί μόνος να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι. Μέσα και η βολή, στις 20 διαφορά. Δημήτρης Λάζος, 3 δευτερόλεπτα, πατάει γραμμή ο Χαρίτος. 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα σούτ λογικά από τις Γαλάτες θα δούμε και θα λήξει η τρίτη περίοδος. Μπάλα στο Μαντά, κάνει μια τρίπλα, θα σουτάρει, το βάλε! 58-41, πέφτει η διαφορά από τους 20. Μπάζερ μπίτερ του Μαντά, για να δούμε αν υπάρχει επιστροφή στο 4ο δεκάλεπτο. Αν ανέβει η ψυχολογία των Γαλατών. 58-41. Για να δούμε, τελευταίο δεκάλεπτο, αν θα ξαναμπούν στο μάτς οι Γαλάτες. Μαντάς, Πετκαβάς, Παπαγεωργίου, είναι αυτός ο Κυριάκος και ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Από την άλλη ο Τσίκος, οι δύο Λάτζι, ο Μάγος και ο Τσιάρας. Πετκαβάς θα στοχεί ξανά από εκεί. Μαντάς, για τρεις, θα το βάλει! Συνεχόμενα τρίποντα του Μαντά. 58-44. Ο Μάγος. Πιέζουν οι Γαλάτες, κλέβει ο Μαντάς. 3-1, ο Τζανέτος. Από τη φόρα που είχε πάρει έκανε βήματα, λέει ο ρεφερή. Χάνεται η ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Παουλ. Σκιάρας. Θα σουτάρει. Αστοχή στο τρίποντο. Δεν μπορεί ο Παπαγεωργίου. Πυρομάγος το επιθετικό rebound. Δημήτρης Λάζος αστόχησε, η μπάλα βγαίνει από το Σάβα. Πετκαβάς. Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Θα σουτάρει ένα πολύ περίεργο τρόπο εκεί ο ψηλός. Δεν μπαίνει το καλάθι, η μπάλα πάει στο Δημήτρη Λάζο. Ρέι πάσα ο Τσιάρας γυρίζει στο Σάβα. Το τρίποντο δεν μπαίνει. Φάουλ του Μάγου πάνω στο Παπαγεωργίου στο rebound. Μπαίνει ο Τάσος Ανδρικόπουλος, μπαίνει και ο Δήμας, δύο αλλαγές. Πώς πρέπει να μπει και ο Όχι ακόμα, έχει 4 φάουλ και φοβάται μάλλον ο coach. Βάζει τον Κανασούλη, στις του Μάγου. Πλησιάζουν επικίνδυνα οι Γαλάτες. Να ρίξω διαφορά αρκετά. Η αλήθεια είναι αυτή. Τρίποντο του Πετκαβά. Δεν θα μπει. Σάββας Λάζος στο rebound. Σκιάρας. Σάββας Λάζος, Γανασούλης, Airball. Ο Τζανέτος παίρνει την μπάλα. Δίνει στο Μαντά. Κυνηγάνε δύο. Το κλείσαν, υπάρχει φάουλ. 2 λεπτά έχουμε παίξει στη τέταρτη περίοδο. Ασταμάτητος Μαρτές. Ναι, πραγματικά. Προσπαθεί μόνος του να γυρίσει το μάτς. Έχει 2 βολές. Και 30 πόντους. Ήδη. Έχουμε ένα 8 λεπτό ακόμα, 58-45, 58-46. 31-46. Για να δούμε. Μειώθηκε η διαφορά αρκετά, αυτό που λέει ο Γιώργος. Μειώνουν επικίνδυνα οι Γαλάτες. Σάββας Λάζος τρίποντο, δεν μπαίνει, Μαντάς rebound. Βουτάει ο Τσίκος, πήρε την μπάλα αλλά νομίζω βγήκε εκτός παρκέ. Yeah.
Ο Δήμας με τον Μπετχαβά ξεκινάνε την επίθεση τώρα για τους ανυποδοχτούς γαλάτες. Τάσος Ανδρικόπουλος, Τζανέτος, τρίποντο, όχι. Φάουλ Μπετχαβά πρέπει να είναι αυτό. Και αυτό έχει δώσει ελεύθερη. Σιάρα σε 7,5 λεπτά ακόμα. Διαφορά στους 12. Σάββας Λάζος στη ρακέτα, ο Καραστούλης μέσα. 60-46. Μαντάς. Θα σουτάρει. Σιάρα στο rebound. Κάνει μια τρίπλα. Φάουλ έχει δώσει ο ρεφερί. Το τέταρτο Τζανέτ πρέπει να είναι αυτό. Ο Τσίκος έχει μπάλα. Γιανασούλης και Τσιάρας. Θυμάσαι μέχρι πόσους πόντους είχαν πάει τη διαφορά. Κλέβει ο Τζανέτ Ανδρικόπουλος, θα καθίνει στο Μαντά, μέσα, 60-48. Νομίζω μέχρι 26 και πάει. Είμαι πέρα 40-19. Είχε πάει κάποια στιγμή 25-26 πόντους. Τώρα έχει γυρίσει στους 12. Να δούμε αν θα κρατήσουν η κλάμα μέχρι το τέλος. Σιάρα τρίποντο. Δεν μπαίνει, δεν μπόρεσαν να πάρουν μόνοι τους οι γαλάτες εκεί, χάσανε την μπάλα. Δεν πήραν το rebound. Ναι. Και ο Τσιάρας θα μπει στη ρακέτα και θα κάνει το 62-48, η μπάλα γρήγορα μπροστά. Από το κεφάλι του Μαντά θα βγει, όχι την προλαβαίνει και τη γυρίζει. Τζανέτος. Οι φωνές από τον κότς Μπουρελάκο νομίζω ακούγονται. Δυνατή πάσα στο ταμπλό από τον Τζανέτο, Τσιάρας. Δεν υπάρχει φάουλα, στο χείο Τσιάρας είναι ο Τσίκος. Γκολ φάουλ στη συνέχεια. Μπαίνει ο Δανατσόπουλος στο μάτς. Μετά το time out τελικά η αλλαγή. 5-48 ακόμα, 64-48. Παλεύει ο Μαντάς, είχε που σου φαίνει ο φίλος μου. Για να δούμε. Στρέφουμε. Μπάλα είναι για τους κόκκινους, κοκκινόμαυρους. Ναι, έχει βάλει το καλάθι, έχει και τη βολή του ο Τσίκος. Έχει μπει ο Κυριάκος στο μάτς και ο Παπαγιωριού. Είναι και ο Τζανέτος, έχει 4 φάουλ. 5-48 ακόμα, διαφορά στους 14 πόντους. Και ο Σάββας Λάζος ξανά για τον Δαλάη Κλάμα. Πάτησε νωρίτερα ο Δανατσόπουλος στη ρακέτα. Στις 16 η διαφορά. Η πρόσθεση ήταν λάθος που έκανα προηγουμένως. Ο Μαντάς από τα 8,5 μέτρα στο χείο, Κυριάκος στο rebound. Πετχαβάς. Ούτε αυτό. Μπάλα από τον Τσίκο στο Σαβαλάζο. Πιέζουν λίγο πιο πολύ τώρα οι γαλάτες. Σιάρας. Σαβαλάζος. Γυρίζει μέσα. 66-48. 18 η διαφορά. Κάνουμε και σωστές πράξεις. Θέλουμε και κομπιουτεράκια εδώ. Θα σουτάρει ο Παπαγεωργίου άστοχα. Ο Δημήτρης Λάζος πήρε το rebound. Οι κραυγές που ακούτε είναι από τον Μπουρελάκο εδώ από κάτω, από τον coach. Δαλάει κλάμα. 4-45 ακόμα. Τσιάρας. Στη ρακέτα ο Δανατσόπουλος τη γυρίζει στο Δημήτρη Λάζο. Μόνος του στο τρίποντο μέσα. Ανεβαίνει ξανά η διαφορά. 69-48 ουρλιάζει ο coach.
4-23 ακόμα. Ο Μαντάς με τον Παπαγεωργίου. Τρίποντο δεν είναι καλό. Είναι ο Πετκαβάς εκεί, το σταματάει ο Τσίκος. Σκιάρα, φάουλ. Μπαίνει ο Τζανέτος ξανά σε Πετκαβά. Και ο Γκανασούλης θέση του Τσίκου. Όχι. Όχι, δεν μπήκε. Μπήκε απλά να συγχαρεί το συμπαίκτη του. Στον Δημήτρη Λάζο. Σαν να μεγάλωσε η διαφορά. Σάββας Λάζος. Γανατσόπουλος. Του Σάββα ξανά. Ο Τσίκος. Σκιάρας. Τρίποντο, όχι. Πιέζει ο Μαντάς, ο Δανατσόπουλος του ξαναδίνει. Μέσα. 71-48. Ξεκολλήσανε από το πρώτο τρίλεπτο της τέταρτης περιόδου που είχαν κολλήσει στην επίθεση η Δαλάη Κλάμα και ανεβάζουν τη διαφορά τους ξανά. Ακόμα ένα φάουλ. Α, πέμπτο ματικό. Πολλές για τον Τζιάρα. 3-35 ακόμα. Μπαίνει ο Μάγος θέση του Σαββά. Μέσα. Θετικό rebound. Ο Τσίχος τη γυρίζει στο Τσιάρα. Μάγος. Αστοχή. Παπαγεωργίου. Ο Τζανέτος μόνος του με όλους εκεί. Το κυνηγάνε, το βάζει το καλά τώρα. 72-50. 3-15 ακόμα. Δανατσόπουλος. Με το Τσιάρα. Είναι ο Μάγος που ξαναγυρίζει. Τσιάρας θα κάνει πάσα στο Δημήτρη Λάζο, weak side είναι αυτό που λέμε. Το τρίποντο δεν μπαίνει. Ο Κυριάκος πήρε το rebound, το Μαντάς στα 3, στα σκοράρει, 72-53. Time out. 2-49 ακόμα, θα αναπέφτει από τους 20 διαφορά, αλλά δύσκολα θα γυρίσει το μάτς. 36 πόντους ο Μαντάς, μάλιστα. Στρέφουμε. Δανατσόπουλος Τσιάρας, Χαρίτος, Τσίκος και Μάγος και απ' την άλλη Μαντάς, Παπαγεωργίου, Πετχαβάς, Τζανέτος και Τάσος Ανδρικόπουλος. 2-45 ακόμα. Δανατσόπουλος μπροστά, η μπάλα στο Χαρίτο. Και γρήγορα στο Τζίκο μπερδεύεται. Τι κάνει, όχι, την πήρε ο Μάγος. Θα το βάλει. Πετκαβάς. Δεν περνάει πάσα. Δανατσόπουλος κλέβει. Ο Τσιάρας κάνει μια τρίπλα. Είναι μόνος το Χαρίτος. Ξανά στο Τσιάρα. Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να κοπεί με τίποτα. 2-1, Χαρίτος και Τσιάρας κάνανε το 76-53. Πετκαβάς δεν μπορεί να τη γυρίσει. Χαρίτος κλέβει. Ανατσόπουλος. Βάλα στο Τζίκο, τελευταίο δίλεπτο με τη διαφορά στους 23. Ανατσόπουλος φάουλ, δεν γυρίζει το μάτς. Τα Λάι Κλάμα έχουν 1-54 για να επιβεβαιώσουν ότι είναι στον τελικό της Development 2. Δεν μπήκε η πρώτη. Η δεύτερη. Βγαίνει ο Παπαγεωργίου και μπαίνει ο Τερζής για τους ανυπόταχτους. Κοιτάξτε πόσους κόσμους έχει μαζευτεί πάνω.
και για το επόμενο μάτι βέβαια. Μεγάλες εκτός των πελώνων. Έτσι, μεγάλες εκτός. Ο Τερζής στη ρακέτα, μέσα. 77-55. Χαρίτος. 1-45 πριν το τέλος του μάτς. Σκιάρας. Ο Μάγος ξαναδίνει. Χαρίτος, συγγνώμη, ο Τσίκος δεν πήγε μπάλα στο Χαρίτο. Ο Σκιάρας στο Τσίκο ξανά. Τώρα ο Χαρίτος. Το τρίποντο. Ο Δανατσόπουλος στο rebound. Ο Μάγος ξαναγυρίζει. Ο Τσιάρας στην κορυφή. Θα το βάλει. 80-55. 1-20 ακόμα. Βίζεις Πετχαβά. Δεν θέλει να μπει τώρα το καλάθι από τον Πετχαβά με τίποτα. Ο Τσιάρας βρήκε τον Μάγο, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει ξανά. Η διαπάσα από τον Τσιάρα βγαίνει. Μπαίνει ο Θεοδωρακόπουλος ξανά, βγαίνει ο Τσιάρας. Ζανέτης Ανδρικόπουλος, τρίποντο από την κορυφή, μέσα. 80-58, τελευταίο λεπτό του μάτς. Θεοδωρακόπουλος. Ο Χαρίτος, ο Τσίκος και ο Δανατσόπουλος. Πάσα στη ρακέτα δεν είναι καλή. Την πήρε ο Τζανέτος μαζί με τον Πετχαβά. Συνεχίζει ο Τζανέτος, δεν είναι στη ρακέτα. Το καλάθι άστοχο. Ο Τσίκος στο rebound, ο Δανατσόπουλος. Με τον Θεοδωρακόπουλο δεν ακολουθούν καν οι γαλάτες. Αλλάζουν πάσες ο Χαρίτος από τη γωνία. Άστοχος. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Ο Πετχαβάς με τον Μαντά. Συνεχίζει ακόμα εκεί, προσπαθεί, δεν μπαίνει το καλάθι. 13 δευτερόλεπτα. Μάγος στο Δανατσόπουλο. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 82-58 είναι το τελικό σκορ. Νταλάι Κλάμα κράτησαν το προβάδισμά τους. Ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από τη δεύτερη περίοδο πήραν διαφορά, τη μεγάλωσαν στην τρίτη, την κράτησαν στην τέταρτη παρά την πίεση του Μαντά κυρίως από τους ανυπόταχτους που έφτασε μέχρι τους 12, αλλά δεν μπόρεσε να πάει πιο κάτω. Μεγάλωσε ξανά. 82-58, η Δαλάη Κλάμα είναι στο τελικό. Της Development 2. Πολύ καλή εμφάνιση. Οι Γαλάτες δεν ήταν στη μέρα τους. Από τον Άρη ήταν στην κάμερα, από τον Γιώργο που ήταν στα στατιστικά. Από τον Άκη με τον Βασιάν που ήταν στην γραμματεία. Γεια σας.